Αρχίσαμε από πέρυσι τις 5 Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που ψάλλεται ο ακάθιστος ύμνος, να παρουσιάζουμε τους θεοτοκόφιλους Αγίους και συγγραφείς. Αυτούς δηλαδή τους συγγραφείς, οι οποίοι είναι φίλοι της Παναγίας μας, θεοτοκόφιλοι, φίλοι της Θεοτόκου, όπως φαίνεται αυτό από τα συγγράμματα τα οποία έχουν γράψει και πεζά και ποιητικά. Και πέρυσι, όπως και την περασμένη Παρασκευή είπα, παρουσιάσαμε εδώ εν πρώτης τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανό τον Πρώτο και τελευταίο πέρυσι παρουσιάσαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Εφέτος την προηγουμένη Παρασκευή, επειδή είχαμε λησμονήσει έναν μεγάλο πρόμαχο και υπέρμαχο της Παναγίας μας, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύριλλο, τον παρουσιάσαμε την προηγουμένη Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτές τις Παρασκευές και συνθέω αν θέλει ο Θεός και τα επόμενα χρόνια να παρουσιάζουμε θεοτοκόφιλους συγγραφείς, συγγραφείς δηλαδή ένας από τους οποίους πιθανόν να είναι και ο συγγραφέας του ακαθίστου ύμνου των χαιρετισμών, τον οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, και οι ερευνητές υποθέτουν πως κάποιος από όλους αυτούς τους συγγραφείς τους οποίους εδώ αναλύουμε ίσως να έγραψε τον ακάθιστο ύμνο. Τελευταίος λοιπόν πέρυσι που παρουσιάσαμε συγγραφεύς μεγάλους θεοτοκόφιλους του 8ου αιώνος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος έγραψε και πολλά εγκόμια πεζά προς τιμή της Παναγίας μας στις θεομητορικές εορτές, αλλά μας άφησε επίσης και πολλά ποίηματα και πολλά θεοτοκία και πολλά τροπάρια και πολλούς κανόνες αφιερωμένους στην Παναγία μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω εδώ σύντομα και πάλι τον θετό αδελφό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον Άγιο Κοσμά τον Μαϊουμά. Τους περισσότερους από αυτούς τους συγγραφείς τους έχουμε ζωγραφίσει, τους έχουμε τοιχογραφίσει εκεί πάνω από την κίνηση της Παναγίας μας. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊωμά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης και πολλοί άλλοι και ο Άγιος Γερμανός είναι αγιογραφημένοι εκεί πάνω από την κίνηση της Παναγίας μας, ως φίλοι της Παναγίας μας, ως θεοτοκόφιλοι συγγραφείς. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή μας αναφορά στον Άγιο Κοσμά τον Μαϊουμά, τον θετό αδελφό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διότι όπως θα διαπιστώσετε υπάρχουν ορισμένοι ύμνοι τους οποίους καθημερινά λέμε στις λειτουργίες, στους όρθρους, στα απόδειπνα, τους οποίους έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Μαϊουμά, δεν γνωρίζουμε όμως ότι αυτός είναι ο συγγραφεύς. Ας σας πω λοιπόν εν πρώτης ότι ο Άγιος Κοσμάς δεν έχει γράψει πεζά κείμενα εγκόμια για γιορτές της Παναγίας μας, έχει γράψει μόνο ποίηματα, μόνο ύμνους, μόνο κανόνες ιδιαίτερα. Θεωρείται δε πολύ μεγάλος ποιητής, ένας από τους εξοχοτέρους ποιητάς και μελωδούς, όχι απλώς ποιητής αλλά και μελωδός, ο ίδιος συνέθεται και τα μέλη των ποιημάτων τα οποία έκανε. Ο δεύτερος μάλιστα μετά τον Άγιο Ρωμανό που ονομάζεται Μελωδός είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Ρωμανός ο Μελωδός και Κοσμάς ο Μελωδός, ο Ιεροσολυμίτης, ο ποιητής, ο μοναχός κτλ. Με πολλά ποίηματα. Γνωρίζουμε λοιπόν, να σας πω μερικά στοιχεία καταρχήν από τον βίο του, πολύ σύντομα. Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός γεννήθηκε στην Δαμασκό, όπου γεννήθηκε και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γι' αυτό λέγεται Δαμασκηνός. Εκεί ορφάνευσε σε πολύ μικρή ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, έμεινε ορφανός και απροστάτευτος και για τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον Σέργιο, ο οποίος πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο Σέργιος, ήταν μεγάλος αξιωματούχος στο χαλιφάτο της Δαμασκού. Ήδη είχαν καταλάβει οι Άραβες πριν μερικές δεκαετίες αυτές τις περιοχές. Μέχρι την περίοδο αυτή όλες αυτές οι περιοχές ήταν ελληνικές, ήταν ρωμαϊκές, ρωμαίικες, ανήκαν στο Βυζάντιο. Αλλά όπως γνωρίζουμε την περίοδο αυτή, στα μέσα του 7ου αιώνα,
κατέλαβαν οι Άραβες όλες τις περιοχές αυτές της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου και πολλές της Μικράς Ασίας. Υιοθετήθηκε λοιπόν από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού και των δύο παιδιών την εκπαίδευση, και του Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Κοσμά του Μελουδού. Της ανέλαβε ένας λόγιος μοναχός, Κοσμάς και αυτός ονομαζόμενος, ο οποίος καταγόταν είτε από την Σικελία είτε από την Κωνσταντινούπολη και είχε μεταβεί στη Σικελία, όπου εκεί εχμαλωτίστηκε από τους Σαρακινούς. Και έχω πολλές φορές διηγηθεί την ιστορία του, πώς συνέβη και βρήκε ο πατέρας του Αγιάννου του Δαμασκηνού αυτόν τον μοναχό, τον Κοσμά τον ξένο, και του ανέθεσε να αναλάβει την εκπαίδευση των δύο παιδιών του, του φυσικού του παιδιού του Ιωάννου Δαμασκηνού και του θετού του, του Κοσμά του Μελωδού. Και τα δύο παιδιά, και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε κάποια φάση της ζωής τους εγκατέλειψαν τον κόσμο και έγιναν και οι δύο μοναχοί στην λαύρα του Αγίου Σάβα. Και φαίνεται πως εκεί συνεπλήρωσαν την παιδεία τους, την οποία είχαν πάρει από τον Κοσμά τον ξένο τον μοναχό, διότι η Μονή του Αγίου Σάβα την περίοδο εκείνη ήταν κέντρο γραμμάτων, κέντρο υμνογραφίας ιδιαίτερα. Ήδη είχε αρχίσει εκεί να αναπτύσσεται το νέο υμνογραφικό είδος των κανόνων, και ο προηγουμένος από αυτούς ακμάσας Άγιος Ανδρέας Κρήτης είχε διατελέσει και αυτός Ιεροσολυμίτης και μοναχός στην Αγία Σάβα, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Στη Λαύρα του Αγίου Σάβα εμόνασαν αρκετά χρόνια και οι δύο, ο Άγιος Κοσμάς λιγότερα χρόνια, 10 με 20 χρόνια, διότι εξελέγει επίσκοπος Μαϊουμά, γι' αυτό λέγεται Κοσμάς ο Μαϊουμά, Μελωδός ο Μαϊουμά, μιας μικρής πόλεως που ήταν κοντά στην Γάζα της Παλαιστίνης. Και γνωρίζουμε επίσης ότι ως επίσκοπος Μαϊουμάς πέθανε λίγο μετά από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκοιμήθη το 749 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο θωτός αδελφός του, εκοιμήθη μερικά χρόνια αργότερα το 755 μετά Χριστόν. Ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πιθανόν να γεννήθη το 680, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός το 675, 5 χρόνια μεγαλύτερος ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊουμά. Αυτά σύντομα για τον βίο του Αγίου Κοσμά, του Μελωδού, του μεγάλου φίλου της Παναγίας μας. Έχει γράψει πάρα πολλά έργα ο Άγιος Κοσμάς, ιδιαίτερα έχει γράψει κανόνας. Οι κανόνες, δηλαδή, όπως θα δούμε, του Αγίου Κοσμά του Μελωδού θεωρούνται ως οι εξοχότεροι και οι καλύτεροι όλων των σχετικών κανόνων. Θα δούμε μάλιστα ότι η Εκκλησία μας προέκρινε να ακούγονται μερικές φορές κανόνες και καταβασίες, ακόμη και σε σχέση με καταβασίες και κανόνες που έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Υπάρχει μια διάταξη στο τυπικό, η οποία ορίζει ότι αν στο μηνέο, στη μνήμη κάποιου Αγίου, υπάρχουν κανόνες διαφόρων ποιητών, πρέπει να προκρίνεται, να προτιμάται ο κανόν του Αγίου Κοσμά του Μελωδού. Ιστέων δε και τούτο, ως υπερ έχει το μηνέον εν μνήμη Αγίου Τινός κανόνας διαφόρων ποιητών, ημενεστή κανόν του κυρ Κοσμά προκρίνεται. Αν υπάρχει κανόνας που έγραψε ο Κοσμάς, ο κυρ Κοσμάς, αυτόν πρέπει να προτιμούν οι ψάλτες και να λένε σε σχέση με τους άλλους κανόνες. Είναι λοιπόν διάσημος συνογράφος, ιδιαίτερα συγγραφεύς κανόνων, θεωρείται ένας από τους εισηγητάς και διαμορφωτάς του υμνογραφικού είδους των κανόνων. Μαζί με τον αδελφό του τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό θεωρούνται ως διαμορφωτέ και της οκταήχου της παρακλητικής, όπως επίσης και του βιβλίου του Τριωδίου, μέρος στο οποίο υπάρχουν πολλοί ύμνοι και των δύο, και του Αγίου Ιωάννη τον Δαμασκηνού και του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, του Επισκόπου Μαϊωμά. Πριν σας πω ποιους κανόνες έχει γράψει που θα εκπλαγείτε, ποιους κανόνες έχει γράψει ιδιαίτερα για την Παναγία μας ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, να σας πω ότι υπάρχουν μέσα στις ακολουθίες μας μερικά τροπάρια, ιδιαίτερα που ανήκουν στο απόδειπνο το οποίο ακούγεται αυτήν την περίοδο, το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊωμά ο Μελωδός. Ένας ύμνος είναι «Ως φοβερά η κρίση σου Κύριε, των αγγέλων παρισταμένων, των ανθρώπων εισαγωμένων». Ένα άλλο τροπάριο που διαβάζεται στο απόδειπνο προς την Παναγία μας είναι
την ακατέσχυντον Θεοτό και ελπίδα σου έχουν σωθήσομε, την προστασία σου και εκτιμένος πανάγομαι ου φοβηθήσομε, καταδιώξω τους εχθρούς μου και τροπώσομε, μόνην αντεχόμενος ως τώρα κατά την σκέπη σου και την παντοδύναμον βοήθειά σου και καθηκετεύων βοώσει, δέσποινα σώσον με τις πρεσβείες σου και ανάστησόν με εξωφόδους ύπνου προσήν δοξολογίαν δυνάμει του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Και αυτό το οποίο λέμε στα απόδειπνα με το άτο άσπηλε και δώσει μην δέσποτε, υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών, είναι του Αγίου Κοσμά. Επίσης προς τον Κύριο που το λέμε συχνά εμείς οι κληρικοί όταν παίρνουμε το πρωί καιρό, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς πάσης γάρ απολογίες, Κύριε ελέησον ημάς επί σύ γάρ πεπίθεμεν, και δύο επίσης, δύο τρία προς την Παναγία μας πάρα πολύ ωραία τροπάρια που τα διαβάζουμε στο απόδειπνο, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό, και το λέμε και το πρωί ιερείς όταν παίρνουμε καιρό, ελπίζοντες εισέ μη αστοχίσομεν. Ρισθεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Και ένα άλλο προς την Παναγία, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσεν μου ψυχήν και έτησε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση ον έπραξα δεινών, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη. Και ένα πολύ μικρό, το οποίο όμως ξέρετε όλοι σας, το ξέρουμε όλοι μας, και που και αυτό το λέμε μετά το άσπηλε και αμόλυνται, μετά το υπερένδοξε υπάθαινε, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Είναι και αυτό ποίημα γραμμένο από τον Άγιο Κοσμά προς την Παναγία μας, την πάσαν ελπίδα μου. Εκείνο όμως που πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση και που δείχνει πόσο μεγάλος ποιητής ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, είναι ότι αξιώθηκε και φωτίστηκε να γράψει, θα έλεγα, τον καλύτερο ύμνο προς τιμήν της Παναγίας μας, έναν ύμνο μάλιστα ο οποίος συμπληρώθηκε από άγγελο. Κατέβηκε ο άγγελος Γαβρίλ από τον ουρανό και συμπλήρωσε αυτόν τον ύμνο, τον οποίον έγραψε προς την Παναγία μας ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Και αυτός ο ύμνος ψάλεται σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες, ψάλεται σε όλες τις λειτουργίες, και εμείς τον είπαμε απόψε εδώ. Ξέρετε ποιος είναι ο ύμνος αυτός? Ο ύμνος αυτός είναι «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομαι». Στον όρθρο πόσες φορές το ψάλλουμε αυτό και στη Θεία Λειτουργία μετά το εξαιρέτως. Συμπληρωμένο όμως από ένα ύμνο τον οποίον παρέδωσε στο Άγιον Όρος κατά θαυμαστόν τρόπο ένας άγγελος. Σας έχω διηγηθεί παλαιότερα αυτή την ιστορία, την λέω τώρα εν περιλήψη μόνον. Κάποιο βράδυ εκεί στο τέλος του 10ου αιώνα σε ένα κελί αγιορείτικο, κάποιος μοναχός που προσευχόταν μόνος του, γιατί ο γέροντάς του είχε πάει σε αγρυπνία της Κυριακής, δέχθηκε την επίσκεψη ενός μοναχού, ο οποίος όμως ήταν άγγελος. Και όταν άρχισε ο μοναχός τα χαράματα να διαβάζει στον όρθρο και να λέει «την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ», του λέει ο άλλος ο επισκέπτης μοναχός που ήταν άγγελος, «όχι έτσι, πριν από αυτό θα προσθέσετε και το άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζεις έτην Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν». Φανταστείτε τώρα τι υψηλός ο ύμνος του Αγίου Κοσμά, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, που ο Θεός καταξιώθηκε να τον συμπληρώσει ο ουρανός με έναν άγγελο και ο Άγιος Κοσμάς ως εκπρόσωπος των ανθρώπων να γράψουν αυτόν τον πιο υπέροχο και πιο συνηθισμένο ύμνο προς την Παναγία μας, που τον λέμε διαρκώς «άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ». Θα σας απαριθμίσω τώρα απλώς μόνον μερικούς από τους κανόνες που έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, είναι ενδιαφέρουσα γνώση αυτή. Και στο τέλος θα σας αναλύσω και ένα-δύο από αυτά μόνο για να δείτε πόσο όμορφη είναι αυτή η ύμνη. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν ο Μελωδός έγραψε κανόνες των οποίων οι ιρμοί, τα πρώτα τροπάρια, ψάλλονται ως καταβασίες στις εξής εορτές. Έγραψε καταρχήν
ο πρώτη σειρά τους. Έγραψε καταρχήν τις πολύ γνωστές καταβασίες όλων μας των Χριστουγέννων και των κανόνων των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», του οποίου ο ερμός της Ανάτης Οδής είναι γνωστό σε όλους μας, μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων, ουρανών των σπήλαιων. Έγραψε επίσης ο Άγιος Κολμάς τον βυθό, τον κανόνα και την καταβασία επίσης τον ερμό του κανόνος των Θεοφανίων «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα, απορεί πάσα γλώσσα η Ανάτη Οδής στην Παναγία μας». Έγραψε τον κανόνα της Υπαπαντής «Χέρσον αβυσοτόκων παιδων ήλιος». Έγραψε επίσης τον κανόνα της Κυριακής των Βαΐων που θα έρθει τώρα να τη γιορτάσουμε σε λίγο, «Όφθησαν επιγέ της Αβύσου νοτίδος άμυρε». Από τις άλλες γιορτές επίσης να σας αναφέρω εδώ σχετικά με την εορτή του Πάσχα, τον κανόνα της οποίας δεν έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον έγραψε ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός. Τον κανόνα του Πάσχα «Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί» τον έγραψε ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός. Αλλά εδώ υπάρχει η εξής πολύ χαριτωμένη διήγηση στην οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Έγραψαν και οι δύο κανόνα για το Πάσχα, και ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, για να δουν ποιος από τους δύο είναι καλύτερος και να προκριθεί, να ψάλλεται μέσα στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν μας διηγείται εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Μαϊωμά, διάβασε τον κανόνα τον οποίο έγραψε ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός, και όταν λέει άκουσε το τροπάριο, το δεύτερο τροπάριο της τρίτης οδής, «Μην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια», τότε ο θείος Κοσμάς υπερθαυμάσας και εκπλαγής, θαύμασε για αυτόν τον ωραίο κανόνα που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Αναστάσεως ημέρα, μην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια», και του είπε «Εσύ αδελφέ Ιωάννη, όλο το σύμπαν, ουρανός και γη και τα καταχθόνια, όλον το σύμπαν μέσα στα τρία ταύτα συμπεριέλαβες και δεν άφησες τίποτα έξω, όλα χαίρονται, ουρανός, η γη και τα καταχθόνια. Λοιπόν, εγώ νικήθηκα, λοιπόν, εγώ ήτιμε και την ήταν ομολογώ». Και από τότε αποφάσισε ότι ο δικός του κανόνας δεν πρέπει να ψάλλεται το Πάσχα, πρέπει να ψάλλεται ο κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του θετού αδελφού του. Έγραψε επίσης ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός την Πεντηκοστή, «Πόντο εκάλυψε, στη μεταμόρφωση χωρί Ισραήλ ανήκμης ποσή». Επίσης έγραψε στην κοίμηση της Θεοτόκου, όλοι γνωρίζουμε και τον κανόνα και τις καταβασίες ιδιαίτερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τις θαυμάσιες αυτές κατηγορίες καταβασίες που ακούμε τον 15 Αύγουστο, «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου του Αγίου Κοσμά, του Μελωδού είναι, ιδιαίτερα η Ανάκη Οδή, νενίκενται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε». Και ο εξαίρετος επίσης κανόνας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, «Σταυρών χαράξας μωσής, επευθείας ράβδο», και αυτός είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά του Μελωδού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, θα τελειώσω τώρα σύντομα με αυτά που θα σας πω, έγραψε επίσης σχεδόν όλους τους κανόνες που διαβάζουμε στους όρθρους της Μεγάλης Εβδομάδος, στις ακολουθίες των νυμφίων. Όταν κάναμε τις ακολουθίες των νυμφίων την Μεγάλη Εβδομάδα, την κάνουμε και φέτος. Οι κανόνες εκεί, οι οποίοι είναι άλλοι με τρεις οδές, άλλοι με δύο, άλλοι με οκτώ οδές, αυτοί οι κανόνες έχουν γραφεί από τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό. «Εμεγάλινας Χριστέ, το τιμάβα τον κειμενωμένη θάλασσα, τη Μεγάλη Δευτέρα, την Μεγάλη Τρίτη, το δόγμα το τυραννικό, τη Μεγάλη Τετάρτη, της πίστεως εν πέτρα με στερεώσες, τη Μεγάλη Πέμπτη, τμηθείς ιτμάται πόντος ερυθρός, την Μεγάλη Παρασκευή, στήλην κακίας αντιθέου», και εκεί η ενάτη οδή της Μεγάλης Παρασκευής του κανόνος του όρθρου είναι αυτό που προηγουμένως είπαμε, την τιμιωτέραν των χερουβίμ, και ενδοξωτέρνας είναι ένα κομμάτι από την ενάτη οδή του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής. Υπάρχει επίσης τελευταία ο έξοχος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, τον οποίο ψάλλουμε λίγο πριν από τα εγκόμια. Ο κανόνας αυτός που ψάλλουμε λίγο πριν από τα εγκόμια γράφτηκε σε τέσσερες οδές από τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό, από την έκτη, την εβδόμη, την οδόη και την ενάτη οδή. «Συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη, άφραστον θαύμα,
έξι θηφροί των ουρανέ και μη εποδύρου μου μήτερ. Αλλά βρέθηκα στη συνέχεια άλλοι υμνογράφοι, οι οποίοι συνεπλήρωσαν και τις τέσσερες πρώτες οδές, η πρώτη από τις οποίες αρχίζει με το γνωστό σε όλους, κύμα τη θαλάσσης, τον κρύψαν τα πάλι διόκτου τύρανο. Και αυτών των πρώτων τεσσάρων οδών των κανόνων θεωρείται πως ποιήτρια είναι η Αγία Κασιανή. Η Κασιανή είναι εκείνη η οποία συνεπλήρωσε τον κανόνα του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού. Θα τελειώσω με κάτι πάρα πολύ διδακτικό που έκανε και σε μένα εντύπωση, ότι αυτός ο κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, η ενάτη οδή μη εποδύρου μου μήτερ, δεν το προσέχουμε, ούτε εγώ το είχα πολύ προσέξει, τώρα το πρόσεξε, είναι γραμμένος από τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό και έχει μέσα θαυμάσιες έννοιες. Ακούστε λοιπόν αυτές τις έννοιες. Καταρχήν υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στον Χριστό και στην Παναγία, λίγο πριν από την Ανάστασή Του. Μετά από την Σταύρωση είναι θαμμένος ο Χριστός και υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ του Χριστού και της Παναγίας. Ακούστε λοιπόν πώς εκφράζει αυτόν τον διάλογο, με τι θαυμάσιες σκέψεις και λόγια ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Το πρώτο τροπάριο, ο ιρμός της ενάτης οδής, είναι «Μη εποδύρου μου μήτερ, καθορώσα εν τάφο, ον εν γαστρή άνευ σποράς, συνέλαβε σιών». Απευθύνεται ο Χριστός στην μητέρα του, μήτερ, και λέει «Μην κλαις μητέρα μου, μη εποδύρου μήτερ μου, καθορώσα εν τάφο», βλέποντας μέσα στον τάφο, αυτόν που συνέλαβες χωρίς σπορά. «Ον εν γαστρή άνευ σποράς συνέλαβες ιών». Και γιατί μην κλαις, μη εποδύρου, μην οδύρεσαι, γιατί μην κλαις. «Αναστήσομαι γάρ και δοξαστήσομαι, σε λίγο θα αναστηθώ και θα δοξαστώ και υψώσω εν δόξη απάστος ως Θεός, τους εν πίστη και πόθος σε μεγαλύνοντας». Και θα υψώσω και όλους, θα δοξάσω και όλους εκείνους οι οποίοι σε μεγαλύνουν, σε δοξάζουν. Και απαντάει η Παναγία μας το επόμενο τροπάριο. «Επί το ξένο σου τόκο, τα σωδήνας φυγούσα, υπερφυός εμακαρίστην άναρχε ιέ». Ιέ μου, του λέει άναρχε, όταν στον παράξενό σου τόκο, στον θαυμαστό σου τόκο, ξέφυγα τους πόνους, τις σωδήνες, υπερφυός, κατά θαυμαστό τρόπο, υπέρ την φύση, δεν κυλοπώνεσαι η Παναγία μας, γέννησε χωρίς πόνους η Παναγία μας, υπερφυός εμακαρίστη, τότε λέει με μακάρισαν όλοι για τη δική σου τη γέννηση. Τώρα όμως, λέει Θεέ μου, νυν δέσε Θεέ μου άπνον ορώσα νεκρών. Τώρα που σε βλέπω να είσαι άπνος, να μην αναπνέεις, να είσαι νεκρός, τη ρομφαία της λύπης σπαράτομε δεινός. Σπαράτομε δεινός από τη ρομφαία της λύπης. Και κάνει και μια Παναγία μια έκκληση, αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι. Όπως υποσχέθηκες λοιπόν, αναστήσου για να μεγαλυθώ και εγώ, για να δοξαστώ και εγώ με την Ανάστασή σου. Τα δύο επόμενα τροπάρια λέγονται πάλι εκ μέρους του Χριστού. «Γη με καλύπτει εκόντα, αλλά φρύτουσιν άδου η πυλωρή». Η γη με έχει σκεπάσει, έχω ταφεί μέσα στη γη, αλλά η πυλωρή του άδου φρύτουσιν. Αυτοί που φρουρούν τον άδει φοβούνται. «Υμφιεσμένων βλέποντες στολήν η μαγμένη μήτερ της εκδικήσεως». Όταν με είδαν ως Θεό, να είμαι ντυμένος με μια στολή γεμάτος αίματα από τον Σταυρό. «Υμφιεσμένων βλέποντες στολήν η μαγμένη μήτερ της εκδικήσεως». Εγώ όμως τους εχθρούς εν Σταυρό πατάξας ως Θεός, αναστήσομαι άφθης και μεγαλύνωσε. Εγώ όμως θα πατάξω ως Θεός τους εχθρούς, θα αναστηθώ και θα σε μεγαλύνω, λέει προς την Παναγία. Αναστήσω με άφθης και μεγαλύνωση. Και απευθυνόμενος και πάλι ο Χριστός προς όλους μας τώρα λέει: «Αγαλιάστο η κτήση, εφρενέστο σαν πάντες οι γηγενείς, ο γάρ εχθρός εσκύλευτε άδης, με τα μύρων γυναίκες προϋπαντάτωσαν, τον Αδάμ συν τη Εύα λυτρούμε πανγενή και την τρίτη ημέρα εξαναστήσουμε». Είχα σημειώσει εδώ, και ας μην το παραλείψω, από όλα εδώ του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, σαν δίδαγμα, να σας πω ένα δικό του, που είναι από τον κανόνα της Μεγάλης Τετάρτης. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτό αφορά όλους μας σαν δίδαγμα, που υμνούμε την Παναγία μας: «Ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεση,
με καθαρές ψυχές και με χίλια αρήποτα, όχι μολυσμένα, με καθαρά χίλι. Δεύτε μεγαλύνομε, ελάτε να δοξάσουμε την ακυλίδωτον και υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ. Ελάτε όλοι μας να δοξάσουμε την Παναγία μας, την ακυλίδωτον. Εκείνη είναι ακυλίδωτος, επομένως και εμείς πρέπει με καθαρές ψυχές και με αμόλυντα χείλη να δοξάσουμε την ακυλίδωτον μητέρα του Εμμανουήλ. Δι' αυτής το εξ αυτής προσφέροντες λατρείαν τεχθέντη. Προσφέροντες μέσω αυτής σε αυτόν που γέννησε τη λατρεία μας και λέγοντες προς αυτόν: φύσε των ψυχών ημών, Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς. Λυπήσου ο Θεός τις ψυχές μας και σώσε μας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι.